Μετά από μια εφιαλτική νύχτα με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη της κατάσβησης της πυρκαγιάς μπήκαν τα εναέρια μέσα. Με το μέτωπο ωστόσο της φωτιάς να επεκτείνεται ακόμη περισσότερο. Η αυλή του σπιτιού καίγεται, έχουν μπει μέσα οι φλόγες. Και από την πάνω μεριά έχει πιάσει φωτιά και η πάνω μεριά υπάρχουν και άλλα σπίτια, το ένα δίπλα στο άλλο. Βλέπετε, υπεράνθρωπες προσπάθειες τώρα προσπαθούν να ανακόψουν. Βλέπετε, είναι οι φλόγες μέσα στις αυλές μέσα στο σπίτι. Των σπιτιών. Πρέπει να καίγεται ένα και σπίτι. Μέρη, βλέπουμε... Το κύριος κτίριο έχει παραδοθεί στις φλόγες. Μέσα σε δευτερόλεπτα η φωτιά σε σπίτι στη Διόνυα επεκτείνεται αστραπιαία. Κοιτάξτε τις φλόγες, πόσο ψηλές είναι οι φλόγες. Ναι. Κοιτάξτε, είναι αδύνατον. Εδώ πέρα, γρήγορα Βασίλη, πρέπει να απομακρυνθούμε, Βασίλη. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να βρουν τρόπο για να προσεγγίσουν το σπίτι και να σβήσουν τη φωτιά. Και προσπαθούν να φτάσουν εκεί για να μην περάσει τον δρόμο και επεκταθεί η φωτιά και στο απέναντι σπίτι. Οι πυροσβέστες τελικά προσεγγίζουν το σπίτι. Η Μέρη Γίγου και ο εικονολήπτης Βασίλης Βαφίδης τους ακολουθούν. Οι άντρες της πυροσβεστικής να σώσουν το σπίτι ό,τι μπορεί να σωθεί. Το πίσω μέρος έχει πάρει φωτιά. Από τις 5.30 το πρωί στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Στα μέτωπα της φωτιάς το πρωί και ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Η κατάσταση πώς εύκολη? Καθόλου εύκολη δεν ήταν όλη τη νύχτα, αντιμετωπίζεται με τις προσπάθειες όλων. Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από το χάραμα στην Παλίνη. Βρισκόμαστε στο λόφο Έντισον στην Παλίνη. Βλέπετε εδώ την κατάσταση που επικρατεί στην αριστερή μεριά. Όσο μπορεί να δείξω. Ο Κώστας ο ψυχογιός, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Με το μέγεθος της καταστροφής που αρχίζει να αποτυπώνεται στο φως, έρχεται και μία ανθρώπινη τραγωδία. Στην Ανθούσα, ένας 84χρονος δεν άντεξε βλέποντας το σπίτι του που είχε αποκτήσει με τόσο μόχθο να καίγεται για τρίτη φορά και έβαλε τέλος στη ζωή του. Το σπίτι είναι αυτό. Πίσω μου σας δείξε ο Νίκος ο Χατζηστυλιανός. Γύρισε, το βρήκε κατεστραμμένο, πήρε ένα περίστροφο και με αυτόν τον τρόπο έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι κάτοικοι της Παλίνης έλαβαν μήνυμα από το 112 για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Βλέπω στον κήπο είχε πλάσει όλο, στον κήπο φωτιά. Βγήκαμε, ναι. Πήραμε τα μόξι και φύγαμε. Όλη η ζωή αυτό ήταν. Στα 500 μέτρα βλέπαμε τη φωτιά που κατέβαινε. Ναι. Αφήσαμε με φωτιά δίπλα σε οικόπεδο. Αναγκαστήκαμε και φύγαμε τώρα. 3 και 20 φύγαμε, 3 και μισή. Η οικογένεια πραγματικά έχει μετατρέψει σε σπίτι το αυτοκίνητο. Κάει και παραδόθηκε στις φλόγες. Παντού υπάρχουν γυαλιά. Βλέπετε έχουν σπάσει τζαμαρίες από τη φωτιά στον πάνω όροφο. Σε αυτό το σπίτι έμενε μια κατάκητη γυναίκα που μας είπαν ήρθαν εδώ τα παιδιά της το πρωί όταν εκδηλώθηκε η φωτιά και την πήραν. Καταλάβαμε ότι θα καούμε και φύγαμε. Στο Γεώργιος Γεννηματάς που έχει τεθεί από χθες σε κατάσταση επιφυλακής μεταφέρθηκαν δύο άνδρες 54 και 35 ετών με εγκάβματα, με τον πρώτο μάλιστα να βρίσκεται στην εντατική. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και μια γυναίκα 28 ετών με αναπνευστικά προβλήματα.